Μετά από αρκετά χρόνια καθυστερήσεων, εμποδίων και διεκδικήσεων και αφού πέρασαν 15 μήνες από την έγκριση από το ΚΑΣ της σχετικής μελέτης που εκπόνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ανοίγει ο δρόμος για το έργο αναστήλωσης και αποκατάστασης από τις φθορές του εμβληματικού μνημείου της πόλης του Ηρακλείου, του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά. Σε τροχιά υλοποίησης έχει μπει από τη στιγμή που έχουμε βρει τα χρηματοδοτικά εργαλεία και από τη στιγμή που έχουμε όριμη μελέτη. Από εκεί και πέρα υπάρχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο τόσο η Αρχιεπισκοπή, όσο η Περιφέρεια, ο Δήμος και το Υπουργείο Πολιτισμού δεν μπορεί να ξεπεράσει. Το έργο θα δημοπρατηθεί έτσι όπως πρέπει να δημοπρατηθεί, με όλα τα χρονοδιαγράμματα τα οποία επιβάλλουν οι νόμοι. Έρχεται σήμερα η αρρωγή της πολιτείας με την υπόσχεση και όχι μόνο, με την καλή διάθεση πρωτίστως, με την πρόθεση της κυρίας Υπουργού, αλλά και την καλή συνεργασία που έχουμε με τις φορείς του τόπου μας, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο και όλους όσους αγωνιούν με εμάς, με την καλή αγωνία, να το δούμε να αποδίδεται και πάλι στους Ηρακλειώτες και στους κριτικούς όπως πρέπει. Για ένα όριμο έργο που θα υλοποιηθεί μέσω της εξασφάλισης κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα, έκανε λόγο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ενώ νωρίτερα συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, έχει ελεγχθεί και μετά τον σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Επομένως, είμαστε ασφαλείς για την παρέμβαση την οποία θα κάνουμε. Έχουμε την τύχη να ξεκινά η προγραμματική περίοδος. Η Περιφέρεια Κρήτης με τον Δήμο Ηρακλείου έχουν την αγαθή προαίρεση και πλέον τα εργαλεία για να προχωρήσουν στην χρηματοδότηση αυτού του έργου μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Κοινή πεποίθηση όλων είναι ότι έφτασε η κατάλληλη στιγμή για να δρομολογηθούν τα αναγκαία έργα αποκατάστασης για τον πολιούχο της πόλης εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου. Και είμαστε πανέτοιμοι για ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, πάντα με τη συνεργασία του Δήμου, για να μπορεί το έργο αυτό να ξεκινήσει. Η Περιφέρεια μέσω ευρωπαϊκών πόρων θα χρηματοδοτήσει με 5 εκατομμύρια το Δήμο Ηρακλείου, για να μπορεί να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου άμεσα. Ο Άγιος Μινάς έχει ανάγκη να στερεωθεί. Αυτή η ανάγκη είναι επιτακτική. Από την πλευρά του, ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι αρρωγός σε αυτό το έργο, το οποίο δεν μπορεί να καθυστερήσει. Όπως είναι γνωστό, το μνημείο παρουσιάζει φθορές και ζημιές που επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως δρογμές ατόξα, στις κολόνες, ρηγματώσεις σε όλους τους πεσούς, με τα προβλήματα να είναι μεγάλα και σε καμπαναριά. Και μόνο που ψηλάφισε με τα ίδια της τα χέρια το πρόβλημα του ναού, και είμαι σίγουρος, σιγουρότατος, ότι θα πράξει το άριστο για να χαρούμε όλοι. Μετά από 130 χρόνια από τα εγκαίνια του Αγίου Μινά, θα τρέξουν έργα αναστήλωσης και αποκατάστασης, με το έργο να αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την Περιφέρεια Κρήτης, όσο και τον Δήμο Ηρακλείου. Την ίδια ώρα επισπεύδονται διαδικασίες για την ολοκλήρωση των μελετών για την κατασκευή επίγειου τελεφερίκ στο δικτύο Άντρο, αλλά και των συνοδών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προκειμένου να επιταχύνουμε τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου στο δικτέο Άνδρο, που είναι το αναβατόριο, ο ανελκυστήρας, ο οποίος θα εξυπηρετεί τα άτομα με αναπηρία. Θεωρώ ότι το τρέξαμε σε σημαντικό βαθμό. Βέβαια, η προσπάθεια συνεχίζεται ακόμα να προλάβουμε τα χρονοδιαγράμματα.